Σύμβαση με θέμα επεμβάσεις καθαρισμού κήτης Χυμάρου Αγίου Ιωάννη και ανύψωση αναχωμάτων σε κρίσιμα τμήματά του, υπεγράφει μεταξύ των Αντιπεριφερειάρχης Αιρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του εκπροσώπου της Αναδόχου Εργολαβικής Εταιρείας. Σύμφωνα με τη σύμβαση, προϋπολογισμού 540.000 ευρώ προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού των τεχνικών, γέφυρες, κυβότια και άλλα, από εμπόδια, την απομάκρυνση των φερτών υλικών από την κήτη και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων του Χυμάρου Αγίου Ιωάννη. Οι εργασίες απομάκρυνσης των φερτών υλικών κρίνονται αναγκαίες λόγω της ύπαρξης πυκνής αυτοφίους βλάστησης και πολλών υπολοιμάτων κλαδιών μέσα στην κήτη του Χυμάρου, που συσσωρεύονται στα βάθρα των γεφυριών και στα υπόλοιπα τεχνικά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φράγματα στην κήτη σε μεγάλες παροχές νερού και να υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων και κατάρρευσης των γεφυριών και των τεχνικών. Επιπλέον, στα τεχνικά του Χυμάρου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων που μπάζουν, τα οποία θα απομακρυνθούν. Επίσης, τα αναχώματα του Χυμάρου παρουσιάζουν διαβρώσεις, υποχωρήσεις και απώλειες του υλικού τους, είτε από χρόνια φθορά, είτε από επεμβάσεις κατοίκων της περιοχής για δημιουργία προσβάσεων προς τα παρακείμενα αγροτεμάχια, και για το λόγο αυτό θα γίνουν εργασίες ενίσχυσης και ανύψωσής τους, ώστε να ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Το μήκος επέμβασης είναι περίπου 1.800 μέτρα και εκτείνεται από την παλιά γέφυρα εντός του δημοτικού διαμερίσματος νεοχωρίου, είναι το πέρας της προηγούμενης εργολαβίας, έως το ύψος του διερχόμενου από την κοπή Αγωγού Ταρ, περίπου 1.200 μέτρα, κατάντι της γέφυρας του ΟΣΕ, στο δημοτικό διαμέρισμα νεοχωρίου.